μαζί με τα στελέχη της Δημοτικής Ανανέωσης, με τους υποψηφίους του συνδυασμού μας, που έχω την ξεχωριστή τιμή και τη μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω απόψε και τους οποίους θα αξιοποιήσω όλους από όποια θέση και αν βρίσκονται. Μαζί λοιπόν, σε συνεργασία και ενότητα ψυχής, για να παλέψουμε για το νέο Δήμο. Ο Δήμαρχος ίσως μεταξύ ίσων, πρώτος μεταξύ ίσων, είμαστε το ίδιο, από μια φύτρα βγαλμένη. Πρώτα λοιπόν ήθελα να σας ανακοινώσω τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους του Κεντρικού Ψηφοδελτίου. Ο νέος Δήμος αποτελείται από τρεις εκλογικές περιφέρειες, Ανθεμίων, Ειρηνούπολης και Νάουσας. Θα παρακαλούσα λοιπόν ένας-ένας τους φίλους, συναγωνιστές, συνεργάτες, όταν ακούνε το όνομά τους, να σηκώνονται και να χαιρετάνε τον κόσμο για να σας γνωρίσουμε κιόλας όλοι οι φίλοι που παρίστανται εδώ και μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Πρώτος λοιπόν και καλύτερος και υψηλότερος, Αδαμίδης Παύλος από την Επισκοπή Αγρότης Έμπορος. Αναστασιάδης Μιχάλης, από τα Πολλά Νερά, αγρότης. Εκεί που είναι, δεν πειράζει. Βασιλιάδης Χρήστος, από τη Χαρίεσα, αγρότης. Είναι δημοτικός σύμβουλος. Βράτσης Θωμάς, εκπαιδευτικός, από τη Μαρίνα. Δημητρούσης Νίκος, ιδιωτικός υπάλληλος Λευκάδια. Ο Βαγγέλης Οδύντζης, εκπαιδευτικός από τη Χαρίεσα. Έλα, Λάκη. Η Καραμπατάκη Σέπια Βιργινία, υπάλληλος του ΤΟΕΒ Κοπανού. Ο Λογδανίδης ο Στάθης, επιχειρηματίας. Τα Λευκάδια. Ο Μαλαντίδης ο Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, Στρατιωτικός Αναποστρατεία. Ο Μίλης ο Κώστας, ο Θωμά, Πληροφορικός Μονόσκητα. Και η Τσαγκαλίδου Τσαχελίδου Παρθένα, νέα στο νοσοκομείο της Νάουσας, από την Επισκοπή. Πάμε στην εκλογική περιφέρεια Ειρηνούπολης. Η Ανδρεάδου, η Παρασκευή, η Εύη, το ανέστητο συμφορεμένο η κόρη. Από το Σερβοχώρι, η Βασιλιάδου, η Έφη Τσιφλακίδου, επιχειρηματίας από το Καγεροχώρι. Ο Γιώργος ο Βασιλείος, συνάδελφος δικηγόρος, από το κάτω Σερβοχώρι. Η Χριστίνα η Παντζαρτζίδου Καντσάδη, ιδιωτική υπάλληλος από το Καγεροχώρι. Και ο Γιώργος Σωστήλας, εκπαιδευτικός Αγγελοχώρης. Εκλογική περιφέρεια Νάουσας. Ο Θόδωρος Αρδάκος, εκπαιδευτικός. Ο Μανώλης ο Βαδόλας, έμπορος. Ο Γιάννης ο Γιαννούλης, γιατρός. Ο Γιώργος ο Γιάννης, επίσης γιατρός, εγκαρδιοθεραπεία. Το πρώτο συνταυτότητα του Γιάννη. Ο Γιάννης ο Καρνέτας, συνταξιούχος, συνεταιριστικός υπάλληλος. Η Γεωργία η Καραμίκου Γυρούση, έμπορος. Η Βαγγελίτσα Ετσίλη, Δελιχρήστου Μαγίστρια. Ο Νίκος ο Δουλγερίδης, υπάλληλος ΔΕΗ. Ο Χρήστος ο Ζάλιος, εκπαιδευτικός γυμναστής. Ο Γιώργος ο Ηλίας, δάσκαλος. Ο Δημήτρης ο Θανασούνης, αρτοποιός. Η Δόξα η Στιάδα Θανασούλη, νοσηλεύτρια. Ο Ρούλης, ο Απόστολος ο Κασιπίδης, επιχειρηματίας. Η Μαρία η Καριδά η Μιλωνά, εκπαιδευτικός.
ο Κώστας ο Κώδας, θεατρικός συγγραφέας συνταξιών Πρωτεΐν. Η Σμαρόη Κύρογλου Θελαχίδη, υπάλληλος φαρμακείου. Η Λένα Ιταλιανίδου Λένου, φιλόλογος. Ο Θωμάς Φωλιωτάκης, κατασκευαστής γεωργικών μηχανημάτων. Ο Κώστας ο Πιτέρ μας, τεχνολόγος γεωπονίας, δημόσιο υπάλληλος. Ο Αντώνης ο Μπουρδάνος, αγρότης. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, συνταξιούχος συνεταιριστικός υπάλληλος. Ο Στάρος ο Παπαϊωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος. Ο Νίκος ο Παπάς, επαγγελματίας. Ο Χρήστος ο Παπάς, εκπαιδευτικός. Η Σοφία Ιράλη, φοιτήτρια ΤΕΦΑ. Συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Σοφία. Ο Κώστας ο Τζέκος, συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος. Ο άλλος συνάδελφος δικηγόρος, ο Βασίλης ο Τζόρτζης. Ο Θωμάς ο Καϊτίδης, ιδιωτικός υπάλληλος. Ο Γιώργος ο Χαλκιάς, επίσης ιδιωτικός υπάλληλος. Και ο Δημήτρης ο Χατζιωαννίδης, επαγγελματίας. Πάρτε μια ανάσα τώρα. Λοιπόν, πάμε στα... πάμε στις...